Προσβάσιμες και φιλικές σε κινητικά αναπήρους είναι από το φετινό καλοκαίρι οργανωμένες παραλίες του Πλατανιά, στις οποίες προχωρούν οι παρεμβάσεις για τη δημιουργία ενός συνόλου υποδομών γύρω από τον πρωτοποριακό μηχανισμό προσβασιμότητας στη θάλασσα. Εκτός από τον αυτοκινούμενο διάδρομο, στον οποίο τοποθετείται το ειδικό κάθισμα, κατασκευάζονται αποδυτήρια και καλέσθητες ξύλινες εξέδρες με σκίαστρο. Με την ολοκλήρωση των κατασκευών, ο Δήμος Πλατανιά θα έχει πλέον 4 οργανωμένες παραλίες με σύγχρονα συστήματα για τη διευκόλυνση των συνανθρώπων μας με κινητικά προβλήματα. 4 και 2 καινούργιες ακόμα. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή σε 6 συνολικά, εντός των επόμενων 48 ώρων θα έχουν παραδοθεί και θα είναι άμεσα λειτουργικές και θα μπορεί να γίνεται άμεσα η χρήση από συμπολίτες μας, είτε ηλικιωμένους ανθρώπους, είτε ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα για λόγους υγεία ή ατυχήματος, να έχουν την ευκαιρία να μπορούν να χαρούν και αυτή τη θάλασσα. Η κεντρική παραλία του Πλατανιά, δίπλα στο λιμανάκι, η παραλία του Πύργου Ψιλονέρου, όπως επίσης οι ακτές του Μάλεμε και του Κολυμπαρίου, διαθέτουν πια τις υποδομές ώστε να υποδέχονται αδιακρίτως τους λουόμενους, δίνοντας επιπλέον κίνητρο στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα. Καλύπτουμε στην ουσία το σύνολο του παραλιακού μας μετόπου, από το Πλατανιά που είμαστε σήμερα εδώ, φτάνοντας και μέχρι το Κολυμπάρι. Τηρώντας τις προδιαγραφές που προβλέπονται, σε ό,τι αφορά δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα με θέση στάθμευσης για αμαία, να υπάρχει εξυπηρέτηση από παρακείμενη επιχείρηση που έχουμε συμφωνήσει για τουαλέτα με αμαία, να υπάρχει η δυνατότητα να μετακινηθεί με το αμαξίδιο, αν έχει αμαξίδιο στο διάδρομο και συνέχεια να μπορεί να αλλάξει στο αλλακτήριο που υπάρχει και βεβαίως να υπάρχει και η παροχή νερού προκειμένου βγαίνοντας από τη θάλασσα να κάνει τον ντουζ του. Οι νέες υποδομές κατασκευάζονται κοντά στον πύργο του Ναυαγοσώστη για λόγους ασφαλείας αλλά και για μια σημαντική παροχή. Έχουμε συζητήσει και έχουμε συμφωνήσει να υπάρχει υποβοήθηση από τον Ναυαγοσώστη όταν δεν έχει συνοδό ο άνθρωπος με τα κινητικά προβλήματα, προκειμένου να τον βοηθήσει για να κάτσει στην ειδική θέση, για να μετακινηθεί προς τη θάλασσα, για να έχει και αυτό την αίσθηση ότι κάποιος τον επιβλέπει και τον βοηθάει σε αυτό που πιθανόν να χρειάζεται. Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία του ΕΣΠΑ.